και χρειάστηκαν χρόνια. Και είναι λογικό, διότι οι ανάλληλοι αρχαιολογικοί χώροι και κυρίως τα αρχαία ναυάγια είναι εκτεθειμένα. Είναι εκτεθειμένα και ευαίσθητα, τόσο τα αρχαία όσο και τα σύγχρονα. Επομένως, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει θεσμικά και συνταγματικά την ευθύνη της προστασίας αυτών των χώρων. Επομένως, πριν φτάσει και κάνει το επόμενο βήμα της επίσκεψης και της πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους, πρέπει να εξασφαλιστούν. Μαρία, πας φυρί φυρί. Ναι, ναι. Κώστα, προχωράμε και σε περιμένουμε κάτι. Κώστα! Α, κατεβαίνετε! Θα πάμε πιο μακριά. Βήθηκαν, όπως βλέπετε, με τους αριθμούς του αλφαβήτου, α, β, γ, δ, μέχρι και ξεκίνησε το 1992 με 50 άτομα. Ότι μάλλον σε κάποιο χιβώτιο ήταν, το οποίο κάηκε, διότι κάτω από την και με τον οποίο στον κλάδο της κατάδυσης, με τη βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας, με ενώ μέσω... It's the largest ship that has been found from those times. Something that is new, because up to then, we thought that large ships that were carrying 1,500 amphoras and they were up to 70 tons, they were built by the Romans in the first century BC. Well, now we have a ship that was not built in the first century BC, it was built in the fifth century BC. It carried 4,000 amphoras and God knows what else, and it's 126 tons. Δυτικά για το πώς θα οργανωθεί η κατάδυση θα σας μιλήσουν οι υπεύθυνοι. Επομένως θα πάρουμε, θα κατέβουμε στον γύρο και σε αυτό το σημείο θα πλησιάσουμε, δεν πρέπει να μπούμε μέσα, υπάρχει και εδώ... Oh, absolutely! It's fantastic! 25 years ago, I was the first person that proposed that, and people were jumping at me. They thought I was crazy. How can you? Oh, it's dangerous. It's this and that. No, it's not. We can excavate, and we can have divers on top that will be looking. It will be a unique experience. And on land, we can have a monitor. Those people who cannot dive, they can see what we're doing underwater. Στο καινοτόμο εγχείρημα υπερνικώντας εμπόδια και στερνώσεις, τα λεγόμενα CACS, με στόχο τη στήριξη της αηφόρου και υπεύθυνης τουριστικής. Το πρόγραμμα έχει μια κοινοπραξία 14 εταίρων, οι 4 είναι συνεργαζόμενοι. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που ασχολείται με την... Το πρόγραμμα προσφέρει και θέσεις εργασίας, αύξηση του εισοδήματος των περιοχών των τοπικών, αλλά και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Προσφέρει τη διείσδυση σε μια τουριστική, στην κατηγορία τέλος πάντων του καταδυτικού τουρισμού, ενός μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, και είναι χρήσιμο για τις τοπικές κοινωνίες, και από ό,τι φαίνεται εδώ σήμερα, φαίνεται ότι το αγκαλιάζουν όλοι και το θέλουν. Gracias.
Ήταν καταπληκτική αυτή η ευκαιρία που μας δόθηκε από την εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων να καταδυθούμε επιτέλους σε ένα αρχαίο ναυάγιο. Βλέπουμε πολλές φωτογραφίες, ακούγαμε πολλά για τα ναυάγια, ακούγαμε πολλά και για αυτό το ναυάγιο εδώ συγκεκριμένο της Περιστέρας. Μας δόθηκε η ευκαιρία να το βουτήξουμε. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Είναι σαν να βουτάς πραγματικά στην ιστορία.